Δεν ξέρω αν είμαστε live. Περίμενα να δω τον κόσμο. Οπότε μόλις πείτε, αρχίσουμε να μιλάμε. Γιατί έχουμε πολλά πράγματα σήμερα να δούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα, Ιφηγένεια. Ιφηγένεια. Δύο Ιφηγένεια. Στο Instagram. Εδώ μιλάω Instagram. Εδώ μιλάω Facebook. Καλημέρα Μαρία Ντέτα, καλημέρα Μέρι Ρόζ Ανδριανοπούλου, καλημέρα Αριστοτέλη, καλημέρα ξανά Μέρι Ρόζ Ανδριανοπούλου, καλημέρα Θανάση Πέπα, καλημέρα Θανάση Γκόγκα, καλημέρα Σταματία Ντιμ, καλημέρα Ηλία Γκότζα, καλημέρα Αλεξάνδρα Νικολαίδου, καλημέρα Θεοδόρα Μίτς, πάει το Instagram, πάμε στο Facebook. Καλημέρα Κατέρινα Βασιλακοπούλου, καλημέρα Παύλο Νεοκλέους, καλημέρα Εύη Λακοπούλου, καλημέρα Γιώργο Μέκρα, καλημέρα Χαριτίνη Καρακουλάκη, καλημέρα Λάκη Πελβανίδη. Λάκη, είναι έτοιμος. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολύ κόσμο, είναι 3.722 στο Instagram, 3.900 στο Facebook, 4.000 στο Facebook. Οπότε, να πω σε όλους, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, υπέροχη μέρα σήμερα. Δυστυχώς είναι η πρώτη φορά στα 36 μου χρόνια που τέτοια μέρα δεν θα βγω έξω να γιορτάσω την ημέρα. Δεν πειράζει όμως, γιατί είναι πολύ σημαντικό, άμα έχετε σημαίες, να τις βγάλετε έξω στο μπαλκόνι σας. Πρέπει αυτή τη μέρα όντως να δηλώσουμε όλοι ότι είμαστε Έλληνες. Παραδοσιακά σήμερα να σας πω ότι αυτή τη μέρα τρώμε μπακαλιάρο σκορδαλιά. Γιατί, θα κάνω ένα μικρό έτσι intro πριν πάμε στη συνταγή. Γιατί όντως πρέπει να μάθουμε γιατί τρώμε μπακαλιάρο σκορδαλιά. Λοιπόν, ο μπακαλιάρο σκορδαλιά, βασικά αυτή τη στιγμή νηστεύουμε. Οπότε νομίζω δύο φορές πάνω στην νηστεία αφήνει η εκκλησία να φάμε ψάρι. Η μία είναι αυτή. Και γιατί διαλέγουμε μπακαλιάρο σκορδαλιά? Γιατί ο μπακαλιάρο είναι το μόνο ψάρι που μπορεί να φάει όλη η Ελλάδα. Γιατί? Γιατί είναι μέσα σε αλάτι, οπότε συντηρείται, μπορεί να μεταφερθεί στα χωριά και επειδή δεν μπορούσε να φάει όλος ο κόσμος στην Ελλάδα που βρισκόταν στην ορεινή Ελλάδα, στα χωριά, στα βουνά και γενικά μακριά από τη θάλασσα, καθιερώθηκε αυτό να είναι το ψάρι που τρώμε σήμερα στην νηστεία μας. Γιατί όντως ο μπακαλιάρος συντηρείται πάρα πολύ, είναι μέσα στα λάτι, το μόνο που χρειάζεται είναι να τον ξαλμυρίσουμε. Ελπίζω να έχετε δει το tips πώς ξαλμυρίζουμε μπακαλιάρο, γιατί έχουμε βίντεο πώς ξαλμυρίζουμε μπακαλιάρο. Και ουσιαστικά μπορεί όλη η Ελλάδα να φάει την ίδια μέρα ψαράκι. Σήμερα όντως ντύθηκα καλά, δεν είμαι ντυμένος σαν τις υπόλοιπες ημέρες, φόρεσα το κάμισο, αλλά είμαι σαν τις ειδήσεις που λένε στα κανάλια, κοιτάξτε. Φοράω καλτσούλα Star Wars, κοντό παντελονάκι, αλλά πουκάμισο από πάνω, γιατί εσείς τα βλέπετε το πουκάμισο. Λέω ότι ήδη είμαι επίσημα ντυμένος, το καταλαβαίνετε. Οπότε μια χαρά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Είστε έτοιμοι? Η συνταγή είναι πανεύκολη. Σας είπα ότι θα σας δείξω έναν τρόπο για να μπορείτε να τη φτιάξετε όλοι. Καμία δυσκολία. Απλά πάμε να σας αποδείξω ότι τελικά για να φτιάξετε μπακαλιάρο σκορδαλιά χρειάζεται maximum άντε 15-20 λεπτάκια. Να ξέρετε ότι εγώ το κάνω πιο γρήγορα, αλλά επειδή μιλάω τόση ώρα, γι' αυτό δεν το κάνω. Λοιπόν, όποιος έχει την καλή θέληση να γράφει από κάτω αγγλικά τα βήματα της συνταγής, γιατί μας βλέπουν άνθρωποι από άλλες χώρες, θα με βολεύει πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ να το κάνετε. Ειδικά αγγλικά, άμα ξέρετε γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, βάλτε και αυτές τις γλώσσες, δεν με πειράζει. Απλά επειδή οι άνθρωποι μαγειρεύουν και δεν ξέρουν ακριβώς τι κάνω. Άμα πείτε ότι είναι fish and chips, θα καταλάβουν. Μην πείτε μπακαλιάρο σκορδαλιά. Λοιπόν, να πω κανένα δυο ακόμα χρόνια πολλά. Γεια σου, Βασίλη Κουαργούρε. Γεια σου, Γιάννη Γιανούλα. Άρε, φίλε. Γεια σου, Ελένη Ματσού. Μιλάω στο Instagram. Πάμε και στο Facebook. Γεια σου, Μαυρομανολάκη Τούλα. Γεια σου, Βίκυ Μπάιερ. Λέει πού μπορώ να βρω στη Γερμανία τον μπακαλιάρο. Καλά, η συνταγή μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε φρέσκο ψάρι. Εμείς παίρνουμε και χρησιμοποιούμε αυτό το ψάρι γιατί αυτό θέλει παράδοση. Δηλαδή, μπορώ να το φάνε σε όλη την Ελλάδα γιατί αυτό το ψάρι μπορεί να μεταφερθεί χωρίς κίνδυνο να χαλάσει
σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. Λοιπόν, δεν φοράνε, λέει, καρό πουκάμισο στις ειδήσεις, καρδιά μου. Εντάξει, εγώ είμαι πάρα πολύ μπροστά. Δεν λέω οποιασδήποτε ειδήσεις, λέω πολύ προχωρήσεις. Λοιπόν, φύγαμε να πάρω τον καφέ μου, να πάρω και τις καμερές μου, την ψωμιέρα μου και πάμε στην κουζίνα μας. Καλημέρα ξανά. Όπως βλέπετε, είμαι φουλ οργανωμένος. Εδώ. Τέλεια. Και για ακόμα μια φορά να ρωτήσω άμα χρειάζεται να σβήσω το φως. Τώρα το έχω ανοιχτό. Ή να το σβήσω. Πώς φαίνεται καλύτερα? Με σβηστό ή ανοιχτό? Τώρα νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ σκούρος, οπότε θα ανοίξω το φως. Γιατί σήμερα έχει έτσι μουντό κλίμα. Λοιπόν, αυτό που κάναμε είναι να πάρουμε και να εξαλμυρίσουμε πολύ καλά τον μπακαλιάρο μας. Έχω εδώ πέρα τον μπακαλιάρο. Πολύ σημαντικό, σε περίπτωση που έχετε πάρει μπακαλιάρο και έχετε αρκετή ποσότητα, επειδή κάποιοι άνθρωποι σήμερα δεν μπόρεσαν να πάνε να πάρουν μπακαλιάρο, για πολλούς λόγους, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, πια θα αρχίσουν να υπάρχουν και οικονομικοί, αλλά όχι μόνο οικονομικοί και για άλλους λόγους, χτυπήστε τη διπλανή σας πόρτα, δείτε άμα δίπλα σας έχουν ψαράκι να μαγειρέψουν και άμα δείτε ότι δεν έχουν την πολυτέλεια να φτιάξουν τη συνταγή οι άνθρωποι, καλό θα είναι άμα φτιάξετε πολύ μερίδα να μοιραστείτε με τους δίπλα σας. Δηλαδή πρέπει να αρχίζουμε όλοι να σκεφτόμαστε λίγο και τους δίπλα μας. Εγώ ας πούμε δεν υπάρχει περίπτωση να φάω όλο αυτό το μπακαλιάρο. Είμαι σίγουρος πως με το που τελειώσω θα πάω να δω ποιος θέλει δίπλα μου για να του δώσω, γιατί είναι αμαρτία να πετάξω το φαγητό. Εντάξει, δεν μπαίνει κανείς στη διαδικασία να φτιάξει ένα κομματάκι μπακαλιάρο, οπότε παρακαλώ πάρα πολύ σκεφτείτε τους δίπλα σας. Λοιπόν, το βασικό για να φτιάξουμε μπακαλιάρο σκορδαλιά είναι να τον εξαλμυρίσουμε πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να είναι τα βήματα, θέλει αρκετά, αρκετό νεράκι, θέλει να αλλάξουμε 5-6 φορές το νεράκι και πάμε τώρα να διαχειριστούμε λίγο τον μπακαλιάρο μας. Μάλλον πριν διαχειριστούμε τον μπακαλιάρο μας, να σουρώσω τις πατάτες για τη σκορδαλιά, γιατί τις έχω βράσει. Κοιτάξτε εδώ, εδώ, έχω μια κατσαρόλα με τις πατάτες μου, εδώ, και το μυστικό για να κάνετε μια καλή σκορδαλιά είναι το εξής. Με το που βράσουν οι πατάτες, να σβήσω το μάτι, αυτό που θα κάνω είναι να τις σουρώσω, εδώ. Και το πιο σημαντικό βήμα για να γίνουν σωστές οι πατάτες σας, είτε κάνετε πουρέ, είτε κάνετε σκορδαλιά, είτε κάνετε οτιδήποτε, κάτσε να σηκώσω λίγο αυτό, για να είμαστε στα ίσα. Εδώ, τέλεια. Λοιπόν, και το πιο σημαντικό για να κάνετε πουρέ ή σκορδαλιά, εμένα δεν μου αρέσει η σκορδαλιά με ψωμί, μου αρέσει περισσότερο με πατάτα. Μόνο άμα δεν έχω πατάτες φτιάχνω σκορδαλιά με ψωμί. Λοιπόν, οπότε το πιο σημαντικό είναι με το που σουρώσετε τις πατάτες να τις βάλετε σε ένα σουρωτήρι, εδώ, και να τις αφήσετε τουλάχιστον 10-15 λεπτάκια να ατμίσουν. Γιατί οι πατάτες τώρα είναι καυτές, είναι σαν καρβουνάκια, τα βλέπετε. Καίνε. Οπότε τι κάνουνε, βγάζουν την παραπανήσια υγρασία που έχουν και αφυδατώνονται από μόνες τους. Με αυτόν τον τρόπο, η πατάτα όταν λιώνει δεν έχει υγρασία και μένει ατόφια η πατάτα και γίνεται τέλειος ο πουρές και τέλεια η σκορδαλιά. Οπότε, βράζουμε τις πατάτες μας, αναλόγως πόσο μεγάλα κομμάτια τις κόψουμε, με το που τις βράσουμε, με λίγο αλατάκι, με το που τις βράσουμε, τις σουρώνουμε και τις αφήνουμε 10-15 λεπτά στην άκρη μέχρι που να φτιάξουμε τη σκορδαλιά. Η πατάτα μας όταν φτιάχνουμε τη σκορδαλιά πρέπει να είναι ζεστή, όχι καυτή, οπότε δεν πρέπει να τις αφήσουμε στην άκρη μέχρι που να κρυώσουν τελείως 2 ώρες. Οπότε πρέπει με το που τις σουρώσουμε να είμαστε αποφασισμένοι ότι σε λίγη ώρα θα κάνουμε σκορδαλιά. Το πιάσαμε? Τέλεια. Λοιπόν, αφήνω τη σκορδαλιά μου στην άκρη, εδώ. Και πάμε ξανά στο ψάρι μας. Εδώ, βλέπετε όλο το ψάρι? Όχι, εδώ πέρα τώρα στο Instagram δεν βλέπουν, να χαμηλώσω λίγο την κάμερα. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο και να προσπαθείς να κάνεις βίντεο και να κάνεις συνταγή και να εξηγείς τον κόσμο. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο. Ελπίζω να μην είστε απογοητευμένοι. Λοιπόν, και έχω το ψαράκι μου εδώ. Τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Θα σας πω γιατί πολλές φορές και εγώ την είχα πάθει όταν ήμουν πιτσιρικάς. Ξενέρωνα πάρα πολύ όταν έτρωγα μπακαλιάρο και ο μπακαλιάρος είχε μέσα κόκαλα. Οπότε σήμερα πρέπει να βγάλουμε τα κόκαλα. Επειδή ξέρω ότι δεν έχετε κανείς στο σπίτι τσιμπιδάκι για να τραβήξει τα κόκαλα. Όπα, θέλω να μπαίνει και πάντα, δεν πειράζει. Ωραία. Επειδή ξέρω ότι δεν έχετε όλοι τσιμπιδάκι για να βγάλετε τα κόκαλα στο σπίτι, αυτό που πρέπει να σας εξηγήσω είναι λίγο την ανατομία του ψαριού. Λοιπόν, το ψάρι είναι κάπως έτσι. Ακριβώς στη μέση υπάρχουν κοκαλάκια. Και καθώς βάζουμε το χέρι μας, τα καταλαβαίνουμε. Τα κοκαλάκια πάνε. Εδώ πέρα υπάρχει στο ψάρι μία γραμμή. Τη βλέπετε?
εδώ στο πλάι. Τα κουκαλάκια πάνε ακριβώς παράλληλα με αυτή τη γραμμή. Οπότε τι θα κάνω, προκειμένου να πάρω και να καθαρίζω ένα-ένα τα κουκαλάκια, που μπορώ να το κάνω, μπορείτε να το κάνετε και με τσιμπιδάκια με τα φρύδια, μην γελάστε, αλλά μπορείτε. Η μία λύση είναι αυτή και βγαίνουν και πάρα πολύ εύκολα τα κουκάλα, γιατί το ψάρι μας δεν είναι φρέσκο, είναι υδράλατο. Σωστά το είπα, μπράβο. Υγράλατο. Μπράβο. Οπότε μπορείτε να βγάλετε κατευθείαν. Αλλιώς αυτό που θα κάνετε είναι να πάρετε το μαχαίρι σας εδώ, να νιώσετε τα κόκαλα που είναι, να ακουμπήσετε τα κόκαλα και να κόψετε στη μέση, εδώ, προς τα πλάγια, βλέπετε πως το κάνω, γιατί πάνε προς τα πλάγια τα κουκαλάκια, εδώ και εδώ, και ουσιαστικά φερώντας αυτό το κομματάκι, εδώ, έχουμε δύο φιλέτα χωρίς καθόλου κόκαλο. Αυτό πάει εδώ, σκουπίδια δυστυχώς. Καθώς κατεβαίνουμε προς τα κάτω, βλέπουμε ότι εδώ πέρα έχει λιγότερα κόκαλα, οπότε δεν χρειάζεται να το κόψετε τελείως, εδώ, κοιτάξτε. Ίσα-ίσα χρειάζεται να κάνετε ένα μικρό V για να αφαιρέσετε το κεντρικό κουκαλάκι προς την ουρά, εδώ. Κοιτάξτε εδώ, παπ. Κατευθείαν έφυγε και εδώ πέρα το κόκαλο. Και πάμε και για το άλλο μεγάλο κομμάτι. Εδώ, ξανά το ίδιο, υπάρχουν κουκαλάκια. Βάζουμε το μαχαίρι, κόβουμε πλάγια. Εδώ. Και κάνατε ό,τι καλύτερο μπορούσατε για να βγάλετε όλα τα κόκαλα. Τώρα, αν έχει μείνει ένα κουκαλάκι, δύο, δεν πειράζει. Σκοπός είναι να μην μείνουν πάρα πολλά κόκαλα, γιατί είναι πάρα πολύ ξενέρωτο. Ενώ προσπαθείς να φας το... καλά, δεν έχουν καθόλου. Τα βγάλω όλα. Ενώ προσπαθείς να φας το μπακαλιάρο σου, να έχει κόκαλα. Τώρα, έτσι όπως είναι, θα τα κόψω σε μερίδες. Εννοείται πως δεν βάζουμε αλάτι στο μπακαλιάρο, έχετε το αλάτι από μόνος του. Όσο και να το ξαμύριζαμε, πάλι έχει λίγο αλατάκι, το αλατάκι που χρειάζεται. Οπότε, αυτό που θα κάνω είναι να κόψω σε μερίδες. Μπορεί να θέλω να τα κάνω μικρά μπομπον, μικρά-μικρά τραγανά τέτοια, μπουκίτσες, μπορεί να θέλω να τα κάνω μεγάλο. Εξαρτάται με το πώς θέλετε εσείς να σερβίρετε το μπακαλιάρο σας. Εγώ, επειδή ξέρω ότι μ' αρέσει πιο πολύ έτσι να τρώω το μπακαλιάρο σε μικρά κομματάκια, κοιτάξτε τι θα κάνω. Θα τον κόψω εδώ, μικρά κομματάκια, θα κόψω και ένα μεγάλο, να σας δείξω πώς θα γίνει το μεγάλο, εδώ και εδώ. Και το κόβουμε σε μικρά κομματάκια. Φιλετάκι χωρίς καθόλου, μα καθόλου, μα καθόλου κόκαλα. Εγγύηση, σας λέω, κάντε το κόλπο με το που κόβουμε στη μέση και βγάζουμε τα κόκαλα. Θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Μικρά μικρά μπομπον, έτσι όπως είναι εδώ. Like το Λιβανίδη πως θα βλέπει. Συγγνώμη που δεν μπορώ να βλέπω τα σχόλιά σας για να απαντάω. Αλήθεια, θα το ήθελα, αλλά δεν γίνεται, γιατί πρέπει να βλέπω τη συνταγή και συγχρόνως να βλέπω, μα γράφουν οι κάμερες. Οπότε, έτσι όπως είναι, παίρνω τον μπακαλιάρο μου, το βάζω σε ένα ταψάκι, εδώ. Αυτό πάει στην άκρη, δεν το χρειάζομαι. Πάρω και ένα βετέξι λίγο καθαρίσω το baking powder που έριξα. Εδώ. Τέλεια. Και αυτό που θα κάνω είναι να πάρω και να ρίξω στο μπακαλιάρο μου αλεύρι. Σε περίπτωση που δεν αλευρώσουμε το μπακαλιάρο και το ρίξουμε κατευθείαν στο κουρκούτι, το κουρκούτι δεν θα κολλήσει πάνω στο μπακαλιάρο. Ή θα κολλήσει, θα ψηθεί κανονικά ο μπακαλιάρος, απλά με την πρώτη δαγκονιά που θα πάρουμε θα φύγει το κρέας από μέσα. Εμείς θέλουμε να κολλήσει το κουρκούτι πάνω στο μπακαλιάρο. Οπότε γι' αυτό το λόγο αλευρώνουμε πολύ καλά το μπακαλιάρο μας. Πάει αυτό στην άκρη, εδώ. Ανακατεύω εδώ να φροντίσω να πάει το αλεύρι παντού, να αλευρώσω καλά το μπακαλιάρο μου. Και όπως βλέπετε όλα πηγαίνουν καλά. Να κάνουμε μια μικρή ανακεφαλαίωση. Το μόνο που έχουμε κάνει ως τώρα είναι να ετοιμάσουμε το μπακαλιάρο μας. Να το βάλουμε σε αλεύρι. Σουρώσαμε τις πατάτες μας εδώ. Ακόμα βγάζουν ατμό, τις βλέπετε. Θα τις αφήσω λίγο ακόμα και σε λίγη ώρα μετά θα τις πατήσουμε για να φτιάξουμε το μπουρέ μας. Για να φτιάξουμε τις κορδαλιά μας. Πάει αυτό στην άκρη. Εδώ. Εδώ. Τέλεια. Και ήρθε η ώρα να φτιάξουμε το πιο σημαντικό πράγμα για αυτή τη συνταγή. Καλά, όλα σημαντικά είναι. Απλά αυτό που γνωρίζετε περισσότερο, που ξέρετε. Θα φτιάξουμε το κουρκούτι. Λοιπόν, για το κουρκούτι τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θέλουμε ένα μπολ, εδώ. Και θα ρίξουμε μέσα τα υλικά για το κουρκούτι. Διάλεξα αυτή τη συνταγή και έχω βγάλει αυτή τη συνταγή. Είναι η αγαπημένη μου συνταγή. Γιατί είμαι σίγουρος πως μπορείτε όλοι μα όλοι να την μετρήσετε και να τη φτιάξετε. Ξέρω ότι πολλοί λέτε ότι κάποιες συνταγές που δίνω πρέπει να τις δίνω σε κούπες και όχι σε γραμμάρια. Να σας πω ότι στη ζαχαροπλαστική δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Γιατί κούπες με κούπες παίζουνε. Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Υπάρχει περίπτωση να έχεις αυτή την κούπα, αυτή την κούπα και αυτή την κούπα. Γιατί οι κούπες που μετράτε στο σπίτι είναι οι κούπες που πίνετε καφέ. Δεν είναι οι κούπες οι δοσομετρικές που πρέπει να είναι. Οπότε είχαμε παρατηρήσει ότι άμα δίναμε τις συνταγές οι κούπες, οι συνταγές δεν βγαίνανε στον κόσμο. Γιατί άμα κάνεις ζαχαροπλαστική και βάλεις 20 γραμμάρια παραπάνω υγρασία, αλλάζει τελείως το αποτέλεσμα. Γι' αυτό το λόγο δεν δίνω καθόλου συνταγές σε κούπες και πάντα δίνω σε γραμμάρια. Μία ζυγαριά πραγματικά θα σας λύσει τα χέρια. Μπείτε στο shop, πάρτε κατευθείαν, θα έρθει στο σπίτι σας. Και μία ζυγαριά πραγματικά θα σας λύσει το πρόβλημα για οτιδήποτε θέλετε να μετρήσετε. Δηλαδή, μην κάνετε συνταγές σε κούπες. Τουλάχιστον σε ζαχαροπλαστική. Σε μαγειρική μπορείτε γιατί διορθώνετε. Μην κάνετε συνταγές σε ζαχαροπλαστική σε κούπες γιατί δεν πρόκειται να σας βγουν ποτέ. Ή δεν θα σας βγει το τέλειο αποτέλεσμα. Τώρα, πάμε να φτιάξουμε το κουρκούτι μας. Για το κουρκούτι έβγαλα μάλλον αυτή τη συνταγή που είναι πάρα πολύ εύκολο να την ετοιμάσετε όλοι σας. Χρειαζόμαστε 3-30 μπύρα. 3-30 μπύρα είναι ένα κουτάκι μπύρας. Όχι το 500, το 3-30, το μικρό. Εντάξει, οπότε δεν χρειάζεται να μετρήσετε μπύρα. Ανοίγετε την μπύρα που είναι 3-30 και ρίχνετε σε ένα μπολ. Τώρα η ερώτηση που μπορεί να κάνετε είναι, Άκη, μπορούμε να βάλουμε διάφορες μπύρες, μπορούμε να βάλουμε μαύρη, ξανθιά, βάλετε ό,τι θέλετε, απλά θα αλλάξει χρώμα το κουρκούτι και θα αλλάξει και λίγο γεύση. Αν βάλετε μαύρη μπύρα θα γίνει πιο πλούσιο η γεύση, αν βάλετε κόκκινο θα γίνει πιο ιδιαίτερο, αν βάλετε ξανθιά θα είναι παντός καιρού, θα αρέσει σε όλους. Λοιπόν, δεν βάζουμε 100% μπύρα, γιατί θέλουμε να κάνουμε αρκετή ποσότητα και επίσης όσο περισσότερο μπύρα βάζουμε, τόσο περισσότερο λάδι τραβάει. Δεν κακό, απλά δεν θέλουμε να τα κάνουμε πάρα πολύ λιπαρά. Σε κάποιες περιπτώσεις μπύρα δουλεύει. Δηλαδή, να βάλω μόνο μπύρα, δουλεύει. Μια χαρά γίνεται. Γίνεται και πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, όταν κάνω fish and chips, αγγλική εκδοχή αυτής της συνταγής, βάζω μόνο μπύρα και δεν βάζω καθόλου νερό. Γιατί εκεί πέρα θέλω να τραβήξει λάδι. Είναι ένα fish and chips που τρώγεται με μπύρα. Οπότε ουσιαστικά θες να τραβήξει περισσότερο λάδι, αλλά στη συγκεκριμένη συνταγή δεν θέλουμε να τραβήξει περισσότερο λάδι. Γι' αυτό το λόγο. Συνεχίζω. 3-30. Ένα κουτάκι της μπύρας, μπύρα. Εντάξει, 3-30. Ένα νεράκι έχετε όλοι στο σπίτι, 500, οπότε δεν χρειάζεται να ζυγίσετε. Ρίχνω μέσα και το νερό. Εδώ. Έχω κάνει κάτι δύσκολο τώρα. Τίποτα. Ένα κουτάκι μπύρας, ένα μπουκαλάκι νερό 500 γραμμάρια και θα ρίξω μέσα μία πρέζα αλάτι, καλή. Δύο πρέζες ζάχαρη, μία, δύο. Οι δύο πρέζες ζάχαρης είναι απαραίτητοι γιατί θέλουμε να πετύχουμε ένα καραμέλωμα πάνω στο κουρκούτι μας. Όντως καραμελώνει το κουρκούτι με τη ζάχαρη, άμα δεν βάλετε ζάχαρη δεν θα καραμελώσει. Άμα βάλετε πάρα πολύ ζάχαρη, αυτό που θα γίνει είναι να μαυρίζει γρήγορα μέσα και να μην ψήνεται. Οπότε δύο πρέζες ζάχαρη είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Λοιπόν, ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Αλάτι, ζάχαρη, μπύρα και νερό. Και πάμε για τα στερεά μας. Λοιπόν, υπάρχει περίπτωση να θέλετε να χρησιμοποιήσετε μαγιά. Να κάτσαμε για να διαφημίσει. Εδώ. Σε περίπτωση που βάλουμε μαγιά, ρίχνουμε δύο φακελάκια μαγιά μέσα στο νερό με τη ζάχαρη, με την μπύρα και ανακατεύουμε. Επειδή όμως ξέρω ότι είναι δύσκολες ημέρες και δεν μπορεί ο κόσμος να βγει έξω για να κάνει τη συνταγή αυτή, να πάρει μαγιά, δηλαδή είναι κουλό να βγεις έξω για να πάρεις μαγιά. Θα σας δείξω να κάνετε τη συνταγή χωρίς μαγιά, αλλά είναι ακριβώς η ίδια συνταγή, ή βάλετε μαγιά, ή θα βάλετε μαγιά, ή θα βάλετε baking powder, το καταλάβαμε, έτσι δεν είναι. Οπότε, ή θα βάλετε μαγιά εδώ μέσα και θα ανακατέψετε δύο φακελάκια, εντάξει, ή θα βάλετε μέσα στα αλεύρι, εδώ, 1,5 κουταλιά της σούπας baking powder. 1,5 κουταλιά της σούπας είναι 1,5 φακελάκι baking powder σε περίπτωση που αναρωτιέστε. Οπότε θέλω 1 γεμάτη κουταλιά της σούπας baking powder. Τη βλέπετε πόσο γεμάτη είναι. 1. Και βασικά θα βάλω κοντά 2. 1,5 είναι αυτή, αλλά είναι κοφτή. Κοντά 2 βάλτε baking powder. Χρειαζόμαστε baking powder. 1,5 με 2 κουταλιές baking powder και ανακατεύουμε το αλεύρι μαζί με το baking powder. Ξαναλέω ότι άμα έχετε μαγιά, ρίχνετε μαγιά μέσα στο μείγμα. Άμα δεν έχετε μαγιά, ρίχνετε baking powder μέσα στα αλεύρι. Το πιάσαμε? Τέλεια. Λοιπόν, ρίξαμε και το baking powder. Ρίχνουμε τελικά μας μέσα, ενώνουμε στερεά με υγρά. Εδώ. Και ανακατεύουμε.
Και αυτό ήταν το κουρκούτι. Δηλαδή, θα είναι αμαρτία να μην ετοιμάσετε τη συνταγή σήμερα. Μπορείτε όλοι να ετοιμάσετε τη συνταγή και να σας πω κάτι. Άμα δεν έχετε μπακαλιάρο, σίγουρα θα έχετε λαχανικά. Είναι ένα πολύ ωραίο κουρκούτι που μπορεί να δουλέψει με λαχανικά. Μπορείτε να ξεχελάσετε τον εαυτό σας και οι vegetarian και αυτοί που δεν θέλουν να φάνε ψάρι και αυτοί που δεν μπορέσανε να πάρουν ψάρι, άμα δεν τους δώσουν οι δίπλα τους, μπορείτε να αντικαταστήσετε το ψάρι με οτιδήποτε άλλο θέλετε. Οτιδήποτε βάλετε μέσα σε αυτό το κουρκούτι, τηγανίζετε και ψήνετε. Είναι πολύ καλό κουρκούτι, είναι ίσως το καλύτερο κουρκούτι. Ειδικά αυτό με τη μαγιά. Το κουρκούτι με τη μαγιά, να ξέρετε ότι είναι ένα level πιο πάνω από το baking powder, αλλά και το κουρκούτι με το baking powder είναι το καλύτερο που έχετε δοκιμάσει. Δηλαδή, το κουρκούτι με το baking powder έτσι όπως το κάνουμε είναι το καλύτερο κουρκούτι που έχετε δοκιμάσει. Άμα βάζετε μαγιά αντί για baking powder, θα ήταν κάτι εξωπραγματικό, κάτι που δεν θα το έχετε φάει ποτέ στη ζωή σας. Λοιπόν, ανακατεύουμε καλά και το κουρκουτάκι μας είναι έτοιμο. Εδώ είναι. Ξαναλέω, η πιο εύκολη συνταγή που μπορούσα να βγάλω. Ένα κουτάκι μπύρας, ένα εμφιαλωμένο νεράκι 500 ml, 500 γραμμάρια, 500 δεν έχω, νομίζω 500 γραμμάρια είναι το αλεύρι, είναι στη συσκευασία 500 άρα, κατευθείαν το ρίχνουμε μέσα, baking powder, αλάτι, ζάχαρη, τέλος. Και πάμε να τηγανίσουμε. Εδώ είμαστε. Πρέπει να μεταφέρουμε, μεταφερόμαστε και ερχόμαστε στην κατσαρόλα μας. Εδώ. Φαίνεται η κατσαρόλα. Ας ελπίσουμε να φαίνεται. Σίγουρα φαίνεται στο Instagram, στο Facebook και εδώ πέρα φαίνεται. Τέλεια. Λοιπόν, κουρκούτι μπακαλιάρος. Τώρα, εδώ και εδώ, θα σας δείξω πόσο εύκολο κάτσε να φαίνονται και τα δύο θέλω. Μπακαλιάρος είναι εδώ. Και αυτό, και. Περιμένετε, στο λεπτάκι. Θα βάλω αυτό εδώ. Όχι, αυτό το χρειάζομαι μετά για να κάνω τον μπουρέ μου. Τι να κάνω, Παναγία μου. Θα το βάλω έτσι και θα το χρειαστώ μετά. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, μπακαλιάρος, κουρκούτι και μία τσιμπιδούλα ή ένα πιρουνάκι. Πάρτε ό,τι θέλετε. Αυτό γιατί φαίνεται έτσι, δεν μου αρέσει. Πρέπει να φαίνομαι συμμαζεμένος. Θα με βλέπουν και κοπέλες τώρα. Λοιπόν, τώρα πρέπει να κάνουμε ένα μικρό πείραμα για να δούμε αν το λάδι μας είναι εντάξει. Πολύ απλά. Έχω λίγο δενδρολίβανο εδώ. Θα το βουτήξω μέσα και θα δω άμα το ψήνει. Κοιτάξτε εδώ. Μπράβο. Πρέπει να το ψήνει σε normal ρυθμούς και να μην το ψήνει πάρα πολύ. Μπορείτε να κάνετε και λίγο πείραμα με το κουρκούτι. Πείραμα. Πείραμα είπα. Αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι όπως βλέπετε έχει πάρα πολύ λάδι εδώ μέσα και θέλω να κάνω deep fried μέσα στο μπακαλιάρο μου. Άμα έχω πάρα πολύ λάδι, ο μπακαλιάρος θα βγει πάρα πολύ φουσκωτός και θα βγει φουσκωτός και από τις δύο πλευρές. Άμα χρησιμοποιήσω τέτοιο τηγάνι και βάλω λίγο λάδι, πάλι η συνταγή μου θα βγει, απλά ο μπακαλιάρος θα βγει πιο flat. Γιατί εφόσον βάλω λάδι και ακουμπάει ο μπακαλιάρος από κάτω, θα κάνει flat επιφάνεια από κάτω και flat επιφάνεια από πάνω. Άμα όμως το βάλω και κολυμπάει μέσα σε λάδι, θα γίνει πιο φουσκωτός. Σε καμία περίπτωση μην νομίζετε ότι άμα κάνετε σε αυτό το τηγάνι με λιγότερο λάδι, θα τραβήξει λιγότερο λάδι ο μπακαλιάρος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το ίδιο λάδι θα τραβήξει. Απλά καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην θέλετε να χρησιμοποιήσετε πάρα πολύ λάδι να τα χρηστεύσετε. Οπότε μπορείτε να κάνετε τη διαδικασία και σε μικρό τηγάνι με λιγότερο λάδι. Okay. Αποφασίζετε εσείς. Εγώ διάλεξα να βάλω πολύ λάδι, γιατί θέλω να γίνουν φουσκωτά ο μπακαλιάρος μου. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ απλά. Κοιτάξτε. Έρχομαι, απλά βάζω λίγο χαρτάκι εδώ με ένα ταψάκι. Προσπαθώ να χωρέσω τα πάντα εδώ για να βλέπετε κι εσείς ακριβώς το τι κάνω, γιατί δεν μπορώ να κουνάω την κάμερα. Μην νομίζετε ότι είμαι ακατάστατος και τα βάζω έτσι εδώ πέρα. Δεν είμαι ακατάστατος, απλά θέλω να έχω και τον μπακαλιάρο μου που δεν φαίνεται εδώ. Τώρα όμως, μπράβο, τώρα φαίνονται όλα. Οπότε, κοιτάξτε τι θα κάνω. Έχω αλευρώσει το μπακαλιάρο μου. Παίρνω έτσι όπως είναι το αλευρωμένο μπακαλιάρο. Το βάζω μέσα στο κουρκούτι. Εδώ. Το παραπανίσω κουρκούτι, το αφήνω στην άκρη. Και έτσι όπως είναι, το βάζω μέσα στο λάδι. Τον κουνάω λίγο. Μέχρι που το κουρκούτι να γίνει σαν σωσίβιο και να το κρατήσει προς τα πάνω. Συνεχίζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Εδώ. Κοιτάξτε εδώ τι ωραίο μπακαλιάρο που θα κάνουμε. Το κουρκούτι αυτό θα τραβήξει το λιγότερο λάδι που είναι δυνατό να τραβήξει το ψάρι σας. Αλήθεια σας λέω, είναι εγγύηση.
Φαίνεται. Τέλεια. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Δεν υπάρχει. Είναι το καλύτερο κουρκούτι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Είτε μαγιά είτε baking powder και τα δύο δουλεύουν. Δεν έχει σημασία. Εδώ. Μικρό. Και εδώ. Θα τα κάνω λίγο γρήγορα για να προλάβω να τηγανίσω όλα, να σας δείξω ακριβώς τη διαδικασία, γιατί πρέπει να κάνουμε και τη σκορδαλιά μας. Εδώ. Αμαρτία να μην κάνετε σήμερα μπακαλιά σκορδαλιά. Ξαναλέω, τις περίπτωση που δεν έχετε σκορδαλιά και έχετε οτιδήποτε άλλο σε λαχανικό ή κρέα στο σπίτι, μπορείτε να κάνετε κανονικά τη διαδικασία. Λοιπόν, τώρα, φέρνω την κουτάλα μου, την κούνια τριπητή μου. Τριπητή, έτσι. Εδώ. Γυρνάω από την άλλη. Αφήστε λίγο χρόνο να ψηθεί ο μπακαλιάρος. Γι' αυτό σας είπα ότι η ζάχαρη είναι πολύ σημαντική. Άμα βάλω πολύ ζάχαρη, θα πάρουν χρώμα και θα είναι άψητη μέσα. Άμα βάλω λίγο ζάχαρη, δεν θα παίρνουν χρόνο με τίποτα. Κοιτάξτε εδώ τι έχουμε κάνει. Είναι φανταστικό. Οτιδήποτε περισσεύει εδώ, μπορούμε να τα φέρουμε. Πού να τα φέρεσω. Ένα μπολάκι. Εδώ. Yes. Εδώ δεν χρειάζεται να έχουμε αυτά εδώ τα μικρά τα... Εντάξει, τώρα και αυτά είναι πάρα πολύ σεξ, είμαι σίγουρος που θα τα δώσετε. Αλλά τα φερούμε για να μην κολλάνε το καινούργιο μπακαλιάρο που θα ρίχνουμε μέσα. Γιατί αυτά θα είναι παραψημένα, θα καούνε, τα υπόλοιπα θα είναι εντάξει, οπότε θα γίνει κάτι λάθος. Πρέπει να, όταν ξαλμυρίσετε το μπακαλιάρο σας, να φροντίσετε να πατήσετε καλά με χαρτάκι, γιατί άμα έχει πάρα πολύ νερό, με το που τους ρίξετε μέσα στο λάδι, θα αρχίζουν να τσιρτσιράνε. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Αυτό το λέω στη μαμά. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Θα γίνουν καταπληκτικοί. Δεν υπάρχει. Είναι φανταστικό. Θα κάνετε λίγο υπομονή μέχρι που να τηγανίσω τον μπακαλιάρο μου. Δεν ξέρω άμα έχω κενό τηλεοπτικό χρόνο, οπότε μήπως θα έπρεπε να κάνω μία τηγανιά και να συνεχίσω τη σκορδαλιά ή να κάνω άλλη μία τηγανιά. Τι πρέπει να κάνω, τι λέτε, να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε κανονικά τη συνταγή. Ναι, δεν θέλω να αποτύχετε, θέλω να σας δείξω ακριβώς πώς γίνεται, γιατί πρέπει όντως όλοι σήμερα να φτιάξετε μπακαλιάρο σκορδαλιά. Κοιτάξτε εδώ πώς γίνονται, τα βλέπετε. Είναι τα τέλεια κουρκουτιασμένα μπακαλιαράκια. Εδώ. Το κουρκούτι αυτό, να ξέρετε, τραβάει όσο λιγότερο λάδι γίνεται. Άμα το κουρκούτι σας είναι πάρα πολύ σφιχτό και δεν είναι νερωμένο, θα γίνει πιο ψωμούτσα το όλο πράγμα και αντί για να τρώτε ψάρι θα τρώτε κουρκούτι. Άμα γίνει πιο αραιό, δεν θα μείνει πάνω στο μπακαλιάρο. Οπότε αυτό είναι το τέλειο, τέλειο, τέλειο κουρκούτι. Δεν υπάρχει καλύτερο κουρκούτι. Θα το λέω επειδή ξέρω ότι όλη η Ελλάδα σήμερα θα φτιάξει αυτό το κουρκούτι. Είμαι πάρα πολύ περήφανος. Ξαναλέω ότι άμα έχετε μαγιά, βάζετε μαγιά. Άμα δεν έχετε μαγιά, βάζετε, πώς το λένε, βάζετε baking powder. Λοιπόν, συνεχίζω εδώ, δίνω χρόνο να ψηθεί το κουρκούτι, πολύ σημαντικό. Εδώ και εδώ. Τώρα δεν ήταν δυνατά πολύ η φωτιά μου, ήθελε να είναι λίγο πιο δυνατή. Γι' αυτό το λόγο αργούν λίγο παραπάνω, δεν πειράζει, θα γίνουν. Όσο περισσότερο ώρα μένουν στη γάνη, τόσο πιο τραγανό γίνεται το κουρκούτι. Οπότε αυτό είναι καλό για εμάς, όχι κακό. Δυναμώνω λίγο τη φωτιά, εδώ. Και σε περίπτωση που είναι πολύ δυνατά η φωτιά, ρίξτε λίγο ακόμα λαδάκι μέσα για να ρίξετε τη θερμοκρασία. Σε περίπτωση που είναι αδύναμη η φωτιά, απλά δυναμώνετε το μάτι. Λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Εδώ. Μπορώ να συνεχίζω βασικά να ρίχνω μέσα. Όχι, όχι, θα αφήσω να γίνουν κανονικά. Και όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή ψήνεται και το ψαράκι μέσα, γιατί έχει αρκετή υγρασία. Εδώ και εδώ. Θέλει άλλο ένα λεπτάκι, αλλά πιστέψτε με, αξίζει ο κόπος. Γίνεται πάρα πολύ τραγανό. Γίνεται πάρα πολύ ωραίο. Και αυτά. Καθίστε να απαντήσω σε κανένα μήνυμα. Πόσους βαθμούς στο μάτι. Το είχα στο
6, αλλά τελικά ήθελε παραπάνω. Οπότε το πήγα στο 9 τώρα, λίγο να δυναμώσω και μετά θα το χαμηλώσω. Μέχρι εδώ μυρίζει ο Μπακαγιάρος, σου λέει η Δέσποινα Μπερμπού. Let it fry as much as you can. Ευχαριστώ Αγγελική Δασκαλοπούλου που κάνεις τη μετάφραση που χρειάζεται. Λίγο ακόμα παιδιά, ελάχιστα δευτερόλεπτα υπομονή και θα είναι έτοιμα. Έχω δυναμώσει το μάτι μου, ήταν λίγο αδύναμο. Εδώ. Η επόμενη δόση θα γίνει στο Upsis Vista, το δείτε, δεν υπάρχει περίπτωση. Η επόμενη δόση θα γίνει καλύτερη. Και τι άλλο. Μαρία Κοπαλά, καλημέρα, συγχαρητήρια, μπράβο σου για την προσπάθειά σου ακόμα και από το σπίτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρία. Το λάδι που βάζουμε είναι σπορέλαιο, δεν βάζουμε ελαιόλαδο, εννοείται. Τι άλλο. Η συνταγή είναι ανεβασμένη στο site μας κανονικά. Με το που τελειώσω το live είναι στο Facebook σε link. Έχουν γράψει τα κορίτσια ακριβώς τη συνταγή και την έχουν ανεβάσει και στα αγγλικά και στα ελληνικά. Και στο Instagram απλά ψάξτε στο Google συνταγή για κουρκούτι, συνταγή για μπακαλιάρο. Και είναι η πρώτη που θα σας βγάλει. Δεν πληρώνουμε, οργανικά βγαίνουμε πρώτοι γιατί είμαστε καλύτεροι. Να σας το πω και αυτό. Λίγο ακόμα. Έλα σε παρακαλώ. Με φέρνει σε δύσκολη θέση, γιατί τους είπα ότι σε ένα λεπτό θα είναι έτοιμο. Εδώ. Έχουμε σε δύσκολη θέση, γιατί δεν ήταν δυνατά η φωτιά, αλλά δεν πειράζει. Τώρα σε 30 δευτερόλεπτα θα είναι έτοιμο. Αυτά και κνηστήσιμο. Λοιπόν, έχω μια τρομερή συνταγή, brownies νηστίσιμο στο site, σε βίντεο. Όταν κάνετε αυτό το brownies θα καταλάβετε ότι δεν υπάρχει. Επίσης έχουμε κέικ σοκολάτας νηστίσιμο, vegan, που το έχει κάνει όλη η Ελλάδα, όλοι vegetarian και είναι πραγματικά μια μοναδική συνταγή και μπορείτε να την κάνετε. Εμείς που δεν έχουμε θερμόμετρο, τι θερμοκρασία να έχει το λάδι μου. Αγάπη μου, ούτε και εγώ θερμόμετρο. Γι' αυτό το λόγο ήταν αδύναμη η φωτιά μου και περιμένω τώρα τόση ώρα. Βλέποντας και κάνοντας. Δηλαδή, δεν θέλουμε να είναι ούτε πολύ δυνατά η φωτιά, ούτε αδύναμη. Θέλουμε να είναι η φωτιά ακριβώς όπως πρέπει να είναι για να ψηθεί ο μπακαλιάρος. Δηλαδή, αυτό μας το δείχνει. Εγώ βάζω κάποια αρωματικά, ήθελε να είναι λίγο πιο δυνατό και αυτό που δεν υπολόγισα τώρα είναι ότι καθώς βάζεις αρκετό μπακαλιάρο μέσα στο λάδι, τι κάνει, πέφτει η θερμοκρασία. Θέλει λίγο δυνατή, δεν θέλει πολύ δυνατή για να μην αρπάξει να παίξω και από μέσα ενάψτε. Λοιπόν, το έχω στο τέρμα τώρα. Εδώ. Τέλεια. Λοιπόν. Και το πρώτο μου μπακαλιαράκι είναι έτοιμο, θέλω να σας το δείξω. Ουουου! Κοιτάξτε εδώ. Όλαλα. Το τέλειο κουρκούτι. Είναι τόσο τραγανό. Οπότε δοκιμάστε, δεν θα το πιστεύετε. Θα κάνω άλλη μία δόση, γιατί θέλω να την κάνω καλύτερη τη δεύτερη δόση. Είναι δυνατή τώρα η φωτιά. Κατευθείαν θα πάξει. Κοιτάξτε εδώ. Bon bons. Μικρά μπακαλιαράκια ψημένα στην εντέλεια. Σε περίπτωση που έχετε, πώς το λένε, σε περίπτωση που έχετε μαγιά, βάζετε στη μαγιά. Σε περίπτωση που δεν έχετε μαγιά, βάζετε baking powder. Κοιτάξτε εδώ. Η πρώτη μου δόση από μπακαλιαράκια είναι έτοιμη. Και πόσο τραγανά είναι, δεν μπορώ να σας εξηγήσω. Ακούστε. Λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη. Τώρα τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα. Κοιτάξτε εδώ. Έχει δυναμώσει το μάτι μου. Βουτάω στο κουρκούτι, κατευθείαν μέσα, όλαλα. Βουτάω στο κουρκούτι, εδώ, κατευθείαν μέσα, όλαλα. Βουτάω εδώ, και εδώ, θα τα βάλω όλα βασικά, για να είναι η τελευταία δόση. Κουνάμε λίγο και μετά αφήνουμε. Αυτή είναι η μεγάλη μερίδα. Εδώ και εδώ. Φέρουμε. Ξαναλέω, απαραίτητο να αλευρώσουμε το μπακαλιάρο, γιατί άμα το αλευρώσουμε το κουρκούτι δεν θα κάτσει πάνω στο μπακαλιάρο. Θα φύγει μετά καθώς το τρώμε. Αυτή θα φύγει τελείως. Λοιπόν, ο μπακαλιάρος που έχω εδώ πέρα είναι η μισή μερίδα που σας έχω δώσει. Νομίζω η συνταγή γράφει 1,5 κιλό. Εγώ έχω 750 γραμμάρια, οπότε το κουρκούτι που έχω είναι για 1,5 κιλό. Σε περίπτωση που σας περισσέψει κουρκούτι, που άμα κάνετε 1,5 κιλό μπακαλιάρο δεν θα σας περισσέψει, άμα κάνετε λιγότερο θα σας περισσέψει, τι κάνετε,
ψήνετε λαχανικά, ψήνετε ό,τι σας αρέσει. Ψήνετε ακόμα και σκέτο το κουρκούτι και το τρώτε με λίγο μελάκι τύπου λουκουμάδες, εντάξει. Βέβαια θα μου πείτε τώρα έχει μπει μέσα στο ψάρι, θα έχει γεύση ψαρίλας, έχετε δίκιο. Απλά προσπεράστε το, κάντε πως δεν μυρίσει ψάρι ο λουκουμάς. Λοιπόν, το κουρκούτι μου τα αφήνω στην άκρη, εδώ. Τι είπαμε ότι κάνουμε, βγάζουμε ό,τι παραπανίσκιο υπάρχει εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Μην βάλετε πολύ δυνατά τη φωτιά σας. Καλύτερα να πάρει παραπάνω ώρα μπακαλιάρος παρά να είναι άψητος και κακοψημένος απ' έξω. Όσο περισσότερη ώρα τη δώσουμε, τόσο πιο νόστιμος θα γίνει. Σε περίπτωση που βάλετε μαγιά, η εμπειρία θα είναι διαφορετική. Κοιτάξτε εδώ. Γυρνάω. 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 Περιμένουμε τώρα άλλο ένα λεπτάκι να γίνει και αυτός ο μπακαλιάρος. Εντάξει, δεν έχετε φύγει καθόλου από το live τόση ώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με βλέπετε. Είμαι λίγο βαρετός γιατί δείχνω να τηγανίζω. Μήπως να συνεχίσω τη συνταγή μέχρι να τηγανιστούν για αυτά. Μπορώ να κάνω και άλλη δουλειά γιατί είμαι multitasking. Αφήνω εδώ να τηγανίζονται, εδώ και εδώ. Αυτό καίει. Okay. Εντάξει, μια χαρά. Και πάμε να φτιάξουμε τη σκορδαλιά μας. Λοιπόν, για τη σκορδαλιά τα πράγματα είναι απλά. Μεταφέρομαι, αλλά θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα γιατί συνεχίζω να τηγανίζω εδώ. Εντάξει εδώ. Τέλειο, τέλειο. Τέλειο, 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 τέλειο. Λοιπόν, πάμε εδώ. Ξανά πίσω. Και για τη σκορδαλιά τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα πολύ απλά. Οι πατάτες μας έχει ξαφνιστεί η υγρασία τους. Ρίχνουμε μέσα τις πατάτες και είναι ακόμα ζεστές. Αυτό ακριβώς που θέλαμε να είναι. Να είναι ζεστές για να μπορούμε να φτιάξουμε σωστά τη σκορδαλιά μας. Λοιπόν, θα σας έλεγα να πάρετε μάσερ ή πιρούνι για να τις σπάσετε, αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτό θα πάρει ώρα. Οπότε τι κάνουμε, παίρνουμε το χέρι μας και σπάμε τις πατάτες όσο είναι ακόμα ζεστές. Εδώ. Κοιτάξτε. Σε περίπτωση που το κάνετε εκείνη την ώρα, όχι καυτές, όπως καταλαβαίνετε έχει περάσει ένα τεταρτάκι. Σε περίπτωση που το κάνετε εκείνη την ώρα, κατευθείαν θα λιώσουν οι πατάτες, θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν, θα έχει και μικρά τσάνκς κομματάκια. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν βάζουμε τις πατάτες μας στο μίξερ. Σε καμία με καμία περίπτωση. Κοιτάξτε πόση ώρα μου πήρε. Μου πήρε 10 δευτερόλεπτα να τις λιώσω και φυσιολογικά, άμα την έκανε την όλη διαδικασία με το πιρούνι, θα με έπαιρνε τουλάχιστον 3-4 λεπτά και τα λεπόρια. Λοιπόν, περιμένετε λίγο. Εδώ. Με το που λιώσω τις πατάτες, το επόμενο υλικό που θα ρίξω είναι το ξύδι. Πρέπει οπωσδήποτε να ρίξω ξύδι για να τραβήξει η πατάτα μέσα, εδώ. Οπότε έχω ξύδι από λευκό κρασί. Σκορδαλιά χωρίς ξύδι δεν είναι σκορδαλιά. Βάζω 4-5 κουταλιές της σούπας ξύδι. Ανακατεύω, πρέπει να ξυνήσει η πατάτα. Και σε αυτό το σημείο δοκιμάστε λίγο την οξύτητα. Έχει ξυνήσει. Τέλεια. Λοιπόν, αλάτι. Πιπέρι. Και σε ένα μούλτι θα χτυπήσω 3 σκελίδες σκόρδο. 1, 2, 3 με αρκετό ελαιόλαδο. Περίπου για τη συνταγή πρέπει να σκέφτεσαι ότι πρέπει να βάζουμε 1:5 ή 1:4 λάδι. Η σκορδαλιά χρειάζεται λάδι, σε περίπτωση που δεν βάλουμε λάδι δεν θα βγει σκορδαλιά με τίποτα. Οπότε, βάζω το λάδι μου εδώ, να ανακατέψω λίγο εδώ πίσω. Δεν έφυγα, εδώ πίσω είμαι. Εδώ, γυρνάω λίγο τις λουκουμάδες μου. Λουκουμάδες λέω τον μπακαλιάρο πια. Εδώ, και εδώ, και εδώ. Παίρνει η ώρα, αλλά δεν μας πειράζει, σας το είπα, θέλετε να πάρει παραπάνω ώρα παρά λιγότερη. Και έχω αλάτι, πιπέρι, ξύδι, πατάτες εδώ πέρα που είναι ζεστές ακόμα και θα χτυπήσω στο μούλτι το λάδι μαζί με το σκόρδο. Εδώ. Λοιπόν, κάνουμε μία σκορδαλιά. Οπότε το σκόρδο που έχω βάλει είναι αρκετό.
Σε περίπτωση που δεν σας αρέσει το πολύ σκόρδο, μπορείτε να βάλετε μισή σκελίδα. Γενικά να θυμάστε ότι η σκορδαλιά το σκόρδο δυναμώνει καθώς περνάει η ώρα. Εκείνη την ώρα δεν μας φαίνεται, καθώς το φτιάχνουμε και δοκιμάζουμε νομίζουμε ότι δεν έχουμε βάλει, πολύ σκόρδο, αλλά τελικά μετά το σκόρδο είναι πάρα πολύ έντονο. Οπότε, καλής ποιότητας ελαιόλαδο, ανακατεύουμε τώρα ξύδι, αλάτι, το σκορδόλαδο και θα δούμε σιγά σιγά καθώς ανακατεύουμε ότι όλο το λάδι θα το ρουφήξει η πατάτα, το χρειάζεται, της αρέσει το λάδι. Και αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η καλύτερη σκορδαλιά που μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να την κάνετε και με ψωμί, αλλά εγώ προτιμώ χίλιες φορές να κάνω τη σκορδαλιά μου με πατάτα. Είναι πολύ πιο νόστιμη για εμένα και τη συνταγή αυτή την αγαπώ. Ξαναλέω ότι το σκόρδο που έβαλα είναι αρκετό. Σε περίπτωση που θέλετε να το κάνετε λιγότερο σκορδάκι, μπορείτε να βάλετε μισή, μία σκελίδα σκόρδο, δεν χρειάζεται να βάλετε τρεις. Κοιτάξτε εδώ. Πατάτα ζεστή, τη σπάσαμε με το χέρι. Δεν παρανακατέψαμε, γιατί όσο ανακατεύουμε μας τυχώνει η πατάτα. Ρίξαμε το ξύδι για να τραβήξει πατάτα μέσα, αλάτι, πιπέρι, χτυπήσαμε ελαιόλαδο μαζί με σκόρδο στο μούλτι, ρίξαμε το σκορδόλαδο. Μπορώ να φάω ολόκληρο το μούλτι, δεν υπάρχει! Είναι η πιο νόστιμη σκορδαλιά που υπάρχει. Δεν υπάρχει πιο νόστιμη σκορδαλιά. Παναγία μου. Καλά είμαι καταπληκτικός. Λοιπόν, και πάμε να σερβίρουμε. Εδώ είμαστε. Έρχομαι. Ένα δευτερόλεπτο. Και έχω ένα πολύ ωραίο ξυλοκοπής εδώ. Ήθελα σήμερα έτσι για το γαμότερο το πω να κάνω ένα γκουρμέ πιάτο να το βγάλω έτσι πιο ωραίο. Λοιπόν, ξυλοκοπής. Θα ρίξω σκορδαλιά εδώ. Και εδώ. Αναγία μου. Έχω λίγο μαϊντανό. Εδώ. Θα ρίξω λίγο πάνω από τη σκορδαλιά. Λίγο. Έχω λεμονάκι. Οπωσδήποτε χρειάζεται να ρίξουμε λεμόνι στο φαγητό μας, γιατί ο μπακαλιάρος σκορδαλιά χρειάζεται, γενικά όλα τα ψάρια χρειάζονται οξύτα. Χωρίς οξύτα είναι πάντα κάτι σαν να λείπει από τη συνταγή. Εδώ κόβω τα λεμονάκια μου και εδώ. Και έχω ένα, δύο, άντε να βάλω άλλο ένα, έτσι για το οπτικό του θέματος. Και εδώ. Εδώ τα λεμόνια μου και επαναφέρω και το μπακαλιάρο μου. Σβήνω το μάτι μου, εδώ. Bon. Λοιπόν, πώς θα βάλω στη μερίδα. Ένα, δύο, τρία. Ένα λεμόνι. Θα βάλω δύο λεμόνια τελικά, είναι πολλά τα τρία. Ένα εδώ. Λίγο ακόμα μαϊντανό. Και πάμε στο καλό το φως να σας δείξω τι έχουμε φτιάξει. Αλλά έχω, κοιτάξτε εδώ, πόσο μπακαλιάρο και πόσο σκορδαλιάρο. Έχω για 4 άτομα. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Πώς θα τα μεταφέρω όλα αυτά, Παναγία μου. Εδώ και εδώ. Και είναι τέλεια. Μπακαλιάρος, σκορδαλιά από τον Άκη Πετρετζίκη. Είναι ό,τι καλύτερο. Σας είπα ακριβώς ότι μπορείτε να το φτιάξετε σε 15-20 λεπτά, δεν χρειάζεται παραπάνω. Δηλαδή, άμα δεν μιλούσα και ήμουν συγκεντρωμένος 100% στη συνταγή, θα είχα τελειώσει πολύ πιο νωρίς. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα της μεγάλης δοκιμής. Βουτάμε μέσα στη σκορδαλιά εδώ. Ου! Okay. Δεν ξέρω γιατί μόνο
αυτή τη μέρα τρώμε αυτό το φαγητό. Θα έπρεπε όντως να είναι ένα παραδοσιακό ελληνικό φαγητό που θα το δίνουμε σε όλους τους τουρίστες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς καίει. Πεντανοστιμό. Η καλύτερη συνταγή που υπάρχει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσετε. Για όσους βλέπουν το βίντεο, μία κοινοποίηση στο τέλος του βίντεο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Αύριο τι θα κάνουμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θέλω σχολιά από κάτω να μου πείτε τι άλλες συνταγές θέλετε να φτιάξω. Η συνταγή αυτή είναι μοναδική, ό,τι κάνετε θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Φιλάκια πολλά, να περνάτε υπέροχα. Σήμερα θέλω να το διασκεδάσετε όσο μπορείτε. Βγείτε στο μπαλκόνι, πάρτε φρέσκο αέρα. Μην μαζευτείτε κόσμο στο σπίτι, μην καλέσετε τους διπλανούς. Μπορείτε να πάτε το φαγητό δίπλα, να τα αφήσετε και να φύγετε. Δεν χρειάζεται να πάτε να μαζευτείτε όλοι μαζί για να το φάτε. Τι άλλα, αυτά. Φιλάκια πολλά, τελειώνω το live. Σας έπριξα, τερματισμός και εδώ. Συγγνώμη για το πρίξιμο. Ναι.